Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις και κορυφώνονται οι διαδικασίες την ερχόμενη Δευτέρα για την τρίτη και καθοριστική ψηφοφορία για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Είδαμε και ένα πολύ μεγάλο απόσπασμα από την συνέντευξη παρέμβαση του Πρωθυπουργού, μιλώντας ότι ή θα εκλεγεί Πρόεδρος της Δημοκρατίας ή η χώρα οδηγείται προς την καταστροφή. Για να το συμπυκνώσουμε, θα καλησπερίσω τηλεφωνικά τον βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ Νομού Βιωτίας, τον κύριο Σταθά. Καλησπέρα και χρόνια πολλά, κύριε βουλευτά. Τι κάνετε? Καλησπέρα και χρόνια πολλά και στους τηλεθεατές σας. Λοιπόν, Πρόεδρος ή καταστροφή. Για να το συμπυκνώσω, να μην το ανοίξουμε περισσότερο ακόμα, αυτό είπε ο κύριος Σαμαράς, καλώντας τους βουλευτές της αντιπολίτευσης, κυριότερα το ΣΥΡΙΖΑ, να αναλάβετε την ευθύνη σας. Και εμείς αυτό ακριβώς θα κάνουμε. Θα αναλάβουμε την ευθύνη για την πατρίδα, κάτι που δεν έχει αναλάβει ο κύριος Σαμαράς, που κυβερνάει τη χώρα με τα email και με τις υποδείξεις των δανειστών και των κογκρίφων. Και όχι με αυτά τα οποία έλεγε προεκλογικά και είχε τάξει. Άρα τι γίνεται τώρα? Την Δευτέρα έχουμε τη διαδικασία της εκλογής, η τρίτη και τελευταία, δεν έχουμε άλλη. Εκτιμάτε ότι το 180 που ψάχνει η Νέα Δημοκρατία, τους 12 συν, θα τους βρει, κύριε Σταθά, είναι αδύνατον? Επειδή αυτοί που έχουν απομείνει για να τους ψηφίσουν, δεν θα το κάνουν, γιατί έχουν πραγματικά ευθύνη για την πατρίδα και πραγματικά θέλουν να σώσουν την πατρίδα, θα δώσουν το δικαίωμα στον κύριο Σαμαρά να μας οδηγήσει σε περαιτέρω καταστροφή. Και να μην ξεχνάμε και τι έλεγε ο κύριος Σαμαράς, όταν ήταν ακόμα αντιμνημονιακός, στο μεσοπρόθεσμο που είχαν τα διλήμματα. Που τότε που τα έχουμε δει όλοι τα διλήμματα αυτά. Αλλά μετά το που έταξε να γίνει πρωθυπουργός η κυρία Μέρκελ, που για μία καρέκλα άδειασε και πούλησε τη χώρα. Λοιπόν, εμείς θέλουμε τη βοήθεια του λαού. Ξέρουμε ότι ο λαός θα μας δώσει εντολή όπου θα είμαστε αυτοδύναμοι και με την εντολή του ελληνικού λαού θα πάμε να διεκδικήσουμε την αξιοπρέπειά μας για ένα αύριο καλύτερο. Γιατί κανένας Έλληνας και κανένας πάνω στον πλανήτη δεν πιστεύει 320 δισεκατομμύρια ευρώ με 500 ευρώ μισθό και με 30% ανεργία και στον ελληνικό πληθυσμό και 60% στους νέους, δεν πρέπει ποτέ να το ξεχρεώσουμε. Όποιος με χαρτί και μολύβι, κύριε Βούτσο, μου το φέρει και μου το αποδείξει, θα είμαι πρώτος να ψήφιζα και θα στήριζα την κυβέρνηση Σαμαρά και τις πολιτικές Μέρκελ. Πάντως αυτό που έτσι διέκρινα, επειδή μιλάμε για τον κόσμο, ο κύριος Σαμαράς λέει στον κόσμο έμεσα: κοιτάξτε να δείτε, αν καταστραφούμε, ουσιαστικά φωτογράφησε τον ΣΥΡΙΖΑ και την αντιπολίτευση, γιατί θα αποσταθεροποιηθεί η χώρα. Εσείς, λέει ότι αν όλα πάνε στραβά, να ποιοι θα είναι υπεύθυνοι, θα τους γράψει ιστορία, λέει. Έχουν οδηγήσει, αυτοί οι οποίοι που λένε αυτά πρέπει πρώτα απ' όλα να ντρέπονται, έχουν οδηγήσει έναν αξιοπρεπή λαό να είναι στα συσίδια, να έχουν φτάσει την ενεργία στο 30%, να κλείνουν οι επιχειρήσεις, οι πολυεθνικές επιχειρήσεις να βγαίνουν στο εξωτερικό. Αυτά γίνονται με κυβερνήσεις Σαμαρά. Και αυτοί είναι οι τελευταίοι οι οποίοι μπορούν να μιλήσουν για καταστροφή. Μας έχουν κάνει δούλους, δεν έχουν αφήσει ούτε καμένη γη, γιατί μέσω τα ΕΠΕΔ και αυτοί την έχουν πουλήσει και προσπαθούν να την ξεπουλήσουν. Δεν έχουν λοιπόν κανένα δικαίωμα να μιλάνε, πρέπει άμεσα να φύγουν και σίγουρα αυτό το οποίο θα κάνουμε είναι για αυτούς που μας οδήγησαν εδώ, θα οδηγηθούν και στην δικαιοσύνη. Και αυτό είναι που τους οδηγεί ότι κάποια στιγμή θα πληρώσουν. Κύριε Σταθά, ξέρω ότι θα τα πούμε και τις επόμενες ημέρες. Στέκομαι μόνο σε ένα κομμάτι. Γιατί λέει, τα ανόητα νταϊλίκια του ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί να ξεγελάσουν κανένα. Δεν μπορείτε να πάτε δηλαδή, αν αύριο εκλεγείτε κυβέρνηση, να διαπραγματευτείτε. Αυτά είναι για εσωτερική κατανάλωση. Δεν θα σας, να το πω επί των λαϊκότερων, σας πολυβλέπουν, θα σας πολυχαμπαριάσουν όταν θα πάτε να διαπραγματευτείτε. Αυτό θα το δείξει η ιστορία, θα μας χαμπαριάσουν. Σίγουρα εμείς έχουμε ένα ηθικό πλεονέκτημα, δεν μας κρατάνε από πουθενά. Και από στιγμή που δεν μας κρατάνε πουθενά ούτε με λίστες, ούτε με εξοπλιστικά, ούτε με Siemens, ούτε με τίποτα. Γι' αυτό και έχουμε ένα ηθικό πλεονέκτημα απέναντι σε αυτούς οι οποίοι κουνήθηκαν να τους κρατάγανε. Είναι αυτό. Και ένα δεύτερο, που είναι και το βασικότερο απ' όλα, εμείς πάμε να διεκδικήσουμε αξιοπρέπεια του ελληνικού λαού και να ξέρετε ότι αυτοί που έχουν το πρόβλημα, το είχαμε δει τώρα, το πρόβλημα το έχουν αυτοί, το Ιωσέμπλιο, το πρόβλημα η Γερμανία και η Μέρκελ. Δεν το έχει η Ελλάδα, αν δεν κάνουν πίσω. Άρα για να... Ναι. Και το ξέρουν πολύ καλά όλοι αυτό. Άρα για να κλείσουμε, αν στο υποθετικό σενάριο έχουμε εκλογές και είστε κυβέρνηση, μου λέτε λοιπόν ότι θα επαναδιαπραγματευτείτε, θα αλλάξετε την ροή των πραγμάτων που ξέρουμε μέχρι σήμερα, κύριε Σταθά, σωστά? Εμάς η πρότασή μας είναι ξεκάθαρη όσο αφορά
κούρεμα το μεγαλύτερο μέρος του χρέους και αποπληρωμή με ρήτρα ανάπτυξης. Είναι κάτι το οποίο γίνει για την ίδια τη Γερμανία και αυτό το οποίο είναι να διεκδικήσουμε. Διαφορετικά δεν μπορούμε να πληρώσουμε και το ξέρουν όλοι πολύ καλά και οι κυβερνώντες και οι δανειστές ότι αυτό το χρέος δεν το αποπληρώνεται με τους όρους που θέλουν αυτή τη στιγμή. Σωστά το λέτε. Σωστά το λέτε, ο κύριος Σόιμπλε είπε μόνο σήμερα, όποια κυβέρνηση και να είναι, θα πρέπει να σεβαστεί τα συμφωνηθέντα. Δηλαδή μπορεί αύριο να έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ και να αλλάξει την ροή των πραγμάτων, αυτό που σας είπα λίγο πριν. Και αυτό που λέει στον τόπο μας, αυτό στη δουλειά του και εμείς στη δουλειά μας για τον ελληνικό λαό. Μάλιστα. Κύριε Σταθά, σας ευχαριστώ για τα σχόλια. Θα ακολουθήσουν και τη Δευτέρα, γιατί έχουμε τη διαδικασία της εκλογής, την Τρίτη και τελευταία. Μας φοβούνται, Βούτσε, ναι, μας φοβούνται, δεν τους φοβόμαστε. Αυτό είναι το μεγάλο πλεονέκτημά μας, γι' αυτό και έχουν αρχίσει να σπέρνουν τον φόβο. Γιατί μας φοβούνται, αν δεν μας φοβόντουσαν και μας είχαν δεδομένους, δεν θα έκαναν και δεν θα έλεγαν αυτά τα οποία λένε. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ, κύριε Σταθά. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Θα παραμείνουμε στην πολιτική επικαιρότητα καθώς